Παναγία Θεοτόκη. Πας ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ως δαν αρνήσετε μου έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με καγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Αδερφοί μου, ημέρα μεγάλη έχουμε και πάλι σήμερα, διότι μας εξίωσε ο Θεός μας να εορτάζουμε πάντας τους εκλεκτούς του Θεού, οι οποίοι τον ομολόγησαν εις τον κόσμο τούτον και εξιώθησαν της επουρανίου βασιλείας. Υγονίστησαν, ενίκησαν, εθριάμβευσαν και θριαμβεύουν αυτήν τη στιγμή στην επουράνιον βασιλεία, της οποίας ήρθε και εμείς να γίνουμε κληρονόμοι. Πλην όμως, σήμερα ο Κύριος μας αναφέρει γιατί εξιώθησαν της βασιλείας των ουρανών αυτοί οι εκλεκτοί του, αυτοί οι οποίοι τον ηγάπησαν, αυτοί οι οποίοι τον ομολόγησαν εις τον παρόντα του τον κόσμο. Μεταξύ των εντολών τας οποίας ο Πανάγαθος Θεός εθέσπισεν απαραβάτους, που δεν δύναται κανείς να παραβεί ουδεμίαν των εντολών αυτών, μεταξύ αυτών ο Πανάγαθος Θεός έδωκεν και υποσχέσεις, δηλαδή υπόσχεται πλησίον των εντολών του να δώσει και ανταλλάγματα εις εκείνους οι οποίοι τον αγαπούν. Σήμερα μας λέγει ότι ο όποιος με ομολογήσει θα τον ομολογήσω. Δεν είναι έντολη του Θεού. Είναι συμφωνία την οποία κάνει ο Θεός με εμάς. Η εντολή του Θεού είναι απαράβατες. Δεν δύναται κανείς να παραβεί ούτε μία των εντολών του Θεού. Διότι εάν παραβείς μία των εντολών, παραβαίνεις όλας τας εντολάς. Ή της θέση ενενή, λέγει ο Κυριός μας, γέγονε πάντων ένοχος. Πλην όμως συμφωνία τις οποίες ο Κύριος μας λέγει στο Ιερόν του Ευαγγέλιο, δεν επιβάλλει να τα πράξεις. Συμφωνεί. Εάν με ομολογήσεις, θα σε ομολογήσω. Εάν με αρνηθείς, θα σε αρνηθώ. Αν ελεήσεις, θα σε ελεήσω. Εάν αγαπήσεις, θα σε αγαπήσω. Εάν συγχωρέσεις, θα σε συγχωρέσω. Και άλλε πολλές συμφωνίες τα οποία ο Θεός συμφώνησε με εμάς τους ανθρώπους. Και εμείς έχουμε το ελεύθερο ή να τηρήσουμε αυτό το οποίο υπόσχεται ο Θεός ή να μην το τηρήσουμε. Και μας λέγει σήμερα, εάν με ομολογήσεις, λέγει, θα σε ομολογήσω. Πού να με ομολογήσεις όμως? Έμπροσθεν των ανθρώπων, ενώπιον των ανθρώπων. Οι άνθρωποι όμως τηρούν φόβον εναντίον εκείνου ο οποίος ομολογεί τον Θεό. Και έχουμε τούτο παράδειγμα μέγα, ότι όλοι οι μάρτυρες οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στην Βασιλεία του Θεού ομολόγησαν, αλλά υπέκυψαν εις τον θάνατον. Δεν εφοβήθησαν τον θάνατο.
Δεν τρόμαξα, δεν φοβήθησαν τα μαρτύρια, αλλά έμειναν πίστοι και υποκύπτοντες μόνο εις τον θάνατον, δεν άνοιξαν το στόμα τους από φόβο μήπως υπούν έστω και μία λέξη εναντίον του Θεού. Έμειναν πιστοί άχρη θανάτου. Διατί όμως ο Κύριος μας λέγει σήμερον όποιος με ομολογήσει. Ξέρουμε ότι όλοι μας αγαπούμε τον Χριστό. Δεν έχει κανέναν από εμάς αυτή τη στιγμή που δεν αγαπά τον Χριστό. Αλλά ο άνθρωπος αποτελείται από δύο πράγματα. Από το σαρκείο και από την ψυχή. Από το σώμα και από την ψυχή. Μέσα στην ψυχή σου ομολογείς τον Θεό. Δεν αμφιβάλλει κανείς. Πλην όμως ενώ σου ομολογείς τον Χριστό μέσα στην ψυχή σου, πρέπει το σώμα να το ομολογήσει αυτό το οποίο η ψυχή ομολογεί. Αυτό το οποίο πιστεύει η ψυχή. Διότι αν δεν το ομολογήσει το σώμα, δηλαδή ο άνθρωπος με τη γλώσσα του, αν δεν ομολογήσει αυτό το οποίο πιστεύει, η αγάπη προς τον Χριστό είναι υποκριτική, ψευδής, ατελής. Δεν είναι τελή η αγάπη προς τον Χριστό. Διότι τούτο ευρίσκεται ενώπιον των μαρτύρων. Ηγάπησαν τον Χριστό μέσα στην ψυχή τους, ή το Χριστός, ευασίλευεν ο Χριστός. Πλην όμως δεν φοβήθησαν να ομολογήσουν τον Χριστό. Εμείς πράττουμε το αντίθετο. Αγαπούμε τον Χριστό μέσα στην ψυχή μας. Δεν έχουμε την τόλμη να τον ομολογήσουμε. Εάν ομολογήσουμε τον Χριστό, αμέσως θα δεχθούμε ειρωνίας, εμπεγμούς, διωγμούς, αδικίες, κατατρεγμούς και οτιδήποτε άλλον εφευρίσκει ο διάβολος. Αυτά όμως τα φοβούμε και λέγουμε, εγώ έχω τον Χριστό μέσα μου, δεν φοβούμαι κανένα. Δεν τον ομολογείς όμως. Δεν έχεις το θάρρος να τον ομολογήσεις. Φοβάσαι. Και αυτός ο φόβος σου τηρεί την πίστη να είναι προς τον Χριστό υποκριτική. Υποκρίνεσαι ότι αγαπάς τον Χριστό. Δεν τον αγαπάς πραγματικά, διότι δεν τον ομολογείς, και αυτό αποκαλύπτει σήμερα ο Χριστός μας. Εάν με ομολογήσεις, λέγει, ενώπιον των ανθρώπων, και εις άλλο σημείο ενώπιον, λέγει, της γενεάς ταύτης της Μιχαλίδος και Αμαρτωλού. Διότι η γενεά αυτή ειρνήθηκε τον Χριστό, τον νηφίον Χριστό. Τον αρνείσαι και εσύ. Όταν δεν ομολογείς τον Χριστό, τον αρνείσαι. Διότι δεν έχεις την τόλμη να ομολογήσει η γλώσσα σου αυτό το οποίο πιστεύει η ψυχή σου. Και τούτο είναι εκείνο το οποίο ο Κύριος μας λέγει, ότι η ομολογία σου θα με εφέρει και μένα εις το σημείο να σε ομολογήσω. Εάν όμως με αρνηθείς, λέγει, ενώπιον των ανθρώπων, θα σε αρνηθώ και εγώ. Δεν θα δυνηθώ να πω στον πατέρα μου ότι τούτο το παιδί μου είναι γνήσιο, ότι με αγάπησε πραγματικά. Διότι ακριβώς με αρνήθηκες και εγώ δεν θα μπορέσω ενώπιον του πατρός μου του εν ουρανής να σε ομολογήσω ότι είσαι το δικό μου το παιδί. Αυτά πράττουμε εμείς οι άνθρωποι και δεν ξέρουμε ότι η κάθε μία λέξη στην οποία ο Κύριος μας λέγει στο Ιερό Ευαγγέλιο δεν πρόκειται να παρέλθει. Δεν πρόκειται να περάσει απαρατήρητη. Διότι ο Θεός είναι το αψευδές στόμα το οποίο λέγει την αλήθεια και η πηγή της αληθείας. Και ό,τι λέγει ο Θεός, αυτό θα πράξει. Και βρισκόμεθα εμείς μέσα εις την αμφιβολία, μέσα εις τον φόβο, μέσα εις το κρυφό το οποίο λέγει και ο σημερινός άνθρωπος. Γιχούστη από στόματα μεγάλων και λέγω,
χίλιες σφραγίδες να μου βάλει ο Αντίχριστος, εγώ αγαπώ τον Χριστό μέσα. Δεν είναι έτσι. Αν ήταν έτσι θα ήταν ωραία, αλλά δεν είναι έτσι. Διότι ο Αντίχριστος λέγει, από τη στιγμή που θα πάρεις τη σφραγίδα μου είσαι δικός μου. Και τούτο είναι το σημείο ακριβώς το οποίο είναι αντιλεγόμενο σημείο. Ο ένας λέγει το ένα, ο άλλος λέγει το άλλο. Το τι λέγει ο Θεός όμως, δεν έχουμε την δύναμη ούτε να το ερμηνεύσουμε, ούτε να το σχολιάσουμε. Λέγει ο Χριστός, εμείς ακούμε και τα αυτιά μας είναι κλειστά. Δεν ανοίγουν τα αυτιά μας για να ακούσουμε τι υπόσχεται ο Θεός. Ο Πανάγαθος Θεός, ο Παντοδύναμος Θεός, ο Καρδιογνώστης Θεός. Αν ήσαν έτσι τα πράγματα όπως λέγουμε εμείς σήμερα για να δικαιολογήσουμε τον φόβο μας, διότι φοβούμεθα τους ανθρώπους, τότε δεν θα υπήρχαν μάρτυρες. Οι μάρτυρες ήσαν εκείνοι οι οποίοι ηγάπησαν τον Χριστόν άχρη θανάτου, μόνον υπέκυψαν στον θάνατο. Εκεί δεν μπορούσαν να φύγουν από εκεί. Αλλά έως τη στιγμή κατά την οποία έφευγε η ψυχή των από μέσα στο σώμα αυτό, ομολογούσαν τον Χριστόν. Να δούμε τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, το σπίτι είναι δικό του. Στο όνομά του είπε. Εδώ που ερχόμεθα για να πάρουμε ευλογία από τον Θεό, είναι ενός εκ των μαρτύρων, των μεγάλων μαρτύρων. Πόσα υπέφερε ο Άγιος Γεώργιος για να αρνηθεί τον Χριστό. Τα μαρτύρια του είναι φοβερά ενώπιον του Θεού. Υπέστη τόσα μαρτύρια για να αρνηθεί το όνομα του Χριστού, όμως εκείνος δεν το ερνήτω. Έπαθε τόσα για να αρνηθεί το όνομα του Χριστού, δεν το ερνήτω. Τον ομολογούσε έως θανάτου, όταν του έκοψαν την Αγία του κεφαλή. Και τούτο ακριβώς είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε, αδερφοί μου, διότι εάν εξετάσουμε ο λίγον της ζωής μας, είμεθα ένοχοι ενώπιον του Κυρίου μας και ήθε να μας ελεήσει εν ώρα κρίσεως. Φοβούμεθα τον κόσμο. Μα ο κόσμος δεν μας ενδιαφέρει. Όταν είναι ο Χριστός μαζί μας και όλος ο κόσμος εναντίον μας, εμείς είμεθα κερδισμένοι. Εάν είναι όλος ο κόσμος μαζί μας και ο Χριστός εναντίον μας, καλύτερα να μην γεννόμεθα, να μην υπήρχαμε. Διότι μία ζωή την χρωστούμε όλοι για να φύγει η ψυχή από αυτό το σώμα. Όσπου ζούμε, η ζωή ευρίσκεται και η ψυχή μέσα στο σώμα. Όταν όμως έρθει η ώρα του θανάτου, φεύγει η ζωή, δεν ζούμε πλέον, και η ψυχή ελεύθερη αναβαίνει στον ουρανό. Εάν ομολογήσαμε τον Χριστό, θα μας ομολογήσει. Εάν δεν τον ομολογήσαμε στον κόσμο, αυτόν δεν θα μας ομολογήσει. Όταν αυτή τη στιγμή, ένα παράδειγμα θα φέρω. Το πρώτο και το τελευταίο παράδειγμα, για να δούμε τη ζωή μας ποια είναι. Γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα είναι το πρώτο βλάσφημο έθνος του κόσμου. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε και να δούμε με ποιον τρόπο, αν μπορέσουμε, να εξαλείψουμε τη βλασφημία από το στόμα των Ελλήνων. Πλην όμως μορφωμένοι και αμόρφωτοι βλασφημούν τον Χριστό. Γυναίκες και παιδιά βλασφημούν τον Χριστό. Γέροι και νέοι βλασφημούν τον Χριστό και την Παναγία μας. Και προσπαθήσαμε στον Άγιο Γεώργιο και βγάλαμε ένα σύνθημα το οποίο είπαμε να το βάλουμε επάνω στο αυτοκίνητό μας. Όταν ο κάθε ένας διαφημίζει τον εαυτόν του επάνω στο αυτοκίνητό του και εμείς θα βάλουμε τον άγγελο μας ο οποίος θα φωνάζει σε εκείνον ο οποίος είναι πίσω μας «Μη βλασφημείτε τα Άγια, κίνδυνος δυστυχήματος». Σας παρακαλώ, ποιος σε τόλμησε να το βάλει. Ο ένας λέγει γελούν εναντίον. Ο άλλος λέγει με ειρωνεύονται. Ο άλλος λέγει με φοβερίζουν. Ο άλλος λέγει με απειλούν. Ο άλλος λέγει θα μου κάψουν το αυτοκίνητό μου. Ο άλλος λέγει γιατί να το βάλω. Είναι ανάγκη να το βάλω.
Ας ερωτήσουμε τον Χριστό όμως σήμερα αν είναι ανάγκη να το βάλουμε ή όχι. Διότι φοβούμεθα τον κόσμο. Δεν φοβούμεθα τον Θεό. Δεν φοβούμεθα την απειλή, την δεσποτική απειλή, η οποία σου λέγει δεν θα με ομολογήσεις, δεν θα σε ομολογήσεις. Θα αγαπήσεις τον κόσμο, στον κόσμο θα πάει να έβρεις δικαιοσύνη. Αλλά ο κόσμος δεν έχει δικαιοσύνη. Ο κόσμος είναι κόσμος. Ο κόσμος είναι ψεύστης. Πας άνθρωπο ψεύστης, λέγει η Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο τούτον που να μην είπε μικρό ή μεγάλο ψεύμα. Πας άνθρωπο ψεύστης. Και εσύ φοβάσαι τον ψεύστη, δεν φοβάσαι τον αληθινόν Θεόν. Δεν φοβάσαι εκείνον ο οποίος ό,τι πει το πράττει. Αυτή είναι η ζωή μας, αδερφοί μου, με ένα μόνο παράδειγμα. Πού να πούμε το άλλο? Να κοιτάξουμε τον κόσμο ο οποίος κάθεται στα δημόσια εστιατόρια για να φάγει. Βρέστε μου έναν ο οποίος κάνει μία προσευχή εις τον Θεόν και μετά να αγγίσει στο τραπέζι. Ούτε ένας. Και πού θα πάει ο Λόγος του Θεού σήμερα? Πού θα πέσει άραγες? Όταν λέγει εφόσον δεν με ομολογείς, δεν θα σε ομολογήσω. Μα εάν ομολογήσω εγώ ότι είμαι χριστιανός, δεν θα πάθω κακό. Θα με ειρωνευτούν απλώς. Δεν θα με παράσουν από τα μαρτύρια τα οποία πέρασαν οι μάρτυρες σήμερα. Αν ήταν, και αυτό πρέπει να μην το φοβηθούμε. Εάν φτάσουμε στο σημείο, όπως είτο αυτή η Αλβανία προηγουμένως, πριν λίγων καιρών, μόνον το σημείο του Σταυρού να έκανε ο χριστιανός στην Αλβανία 100 χρόνια φυλακή, και τα μαρτύρια άλλα φοβερά. Και όμως οι αδερφοί μας αυτοί επιούσαν το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Δεν εφοβήθησαν. Κάτω από το μαρτύριον αυτό ομολόγησαν τον Χριστό. Και οι πρώτοι χριστιανοί μόνο να έλεγαν το όνομα «Είμαι χριστιανός», αυτό ή το αρκετό να υποστούν φοβερά φρικτά μαρτύρια. Αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας. Κύριε, εσύ που μας υπόσχεσαι να μας ανταποδώσεις την ομολογία σου, την οποία εμείς θα ομολογήσουμε στον κόσμο τούτο, αξίωσέ μας να μην φοβούμεθα τους ανθρώπους, αλλά το όνομά σου το Άγιο, το φοβερό και ένδοξο. Να φοβούμεθα σένα τον Θεόν, για να ακούσουμε τον μακαρισμό. Μακάρι οι φοβούμενοι τον Κύριο. Ο φόβος εδώ σημαίνει σεβασμός, διότι ο Πανάγαθος Θεός έχει την ιδιότητα της οργής, όπως έχει και την ιδιότητα της αγάπης. Είναι ο δίκαιος Θεός. Και όπου πρέπει να οργιστεί ο Θεός, οργίζεται. Και όταν εμείς βλασφημούμε το όνομά Του και πέφτουν όλα τα κακά επάνω μας, σήμερα οι ακρίδες κατατρώγουν το αμπέλι. Αύριο οι βροχές πνίγουν τα πάντα. Μεθαύριο το χαλάζει, εξαφανίζει ό,τι υπάρχει. Μεθαύριο οι σεισμοί γίνονται όλα αιτία να μην υπάρξει τίποτε. Γιατί άραγες? Διότι τα χέρια μας είναι γεμάτα από αίμα, από αδικία, από συκοφαντία, από διασυρμούς, από ύβρις, από βλασφημίες. Πώς ο Θεός να μην έρθει? Όταν στέλνει ο Θεός στον Φαραώ τα σπληγάς του, μίαν επάνω στην άλλη, εκείνος τι έκανε? Εκάλεσε τους μάγους του. Τους λέγει, τι είναι αυτό το οποίο υποφέρω? Και απήντησαν οι μάγοι, δάχτυλος Θεού εστί. Ο Θεός είναι που σου τα πέμπει όλα αυτά για να σε τιμωρήσει. Και εκείνος δεν μετανοούσε. Και το αποτέλεσμα, ήταν να πνιγεί μέσα στην Ερυθρά θάλασσα, και εκείνος και τα στρατεύματά του και η ύπη του και τα άρματα του. Ναι, αδερφοί μου, μη πέσει και σε μας η τιμωρία του Θεού, διότι δεν τον αγαπούμε. Δεν τον αγαπήσαμε τον Χριστό μας. Αγαπούμε τον κόσμο των μάταιων. Διότι αν αγαπούσαμε τον Χριστό μας, έπρεπε να αφιερώσουμε όλη μας την δύναμη για να τον αγαπήσουμε. Όλη μας την διάνοια, όλη μας την καρδία και όλη μας την ισχύ, λέγει. Τότε είσαι δικό μου παιδί.
Αξίωσε μας, Κύριε, τα πάντα να τα αρνηθούμε και να σε αγαπήσουμε εις τον παρόντα κόσμο, και αξίωσε μας και της επουρανίου σου Βασιλείας. Αμήν.